Και βλέπουμε τον Γιάννη Φώσκολο στην αίθουσα Ειδήσεων. Γιάννη, από το 2025 έρχονται και μειώσει των ασφαλιστικών εισφορών. Να μα εξηγήσει τι θα σημάνει αυτό για του μισθού. Μειώσει λοιπόν ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίε θα αφορούν όλου του μισθωτού, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο τον κατώτατο το μισθό ΕΒΑ. Αυτό σημαίνει μία μείωση μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία μεταφράζεται σε μία αύξηση για του μισθωτού, καθαρή αύξηση περίπου 5 ευρώ στην τσέπη, για μισθού τη τάξη των 1000 ευρώ. Uh, αυτή είναι η αύξηση όσον αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τώρα, οι αυξήσει του κατώτατου μισθού για πρώτη φορά θα επηρεάσουν και το δημόσιο. Τι να περιμένουμε. Έτσι είναι, θα επηρεάσουν λοιπόν για πρώτη φορά και του δημοσίου υπαλλήλου. Ο εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο εξισώνεται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα περιμένουμε μία αύξηση κοντά στα 20 ευρώ για όλου όμω του δημοσίου υπαλλήλου, όχι μόνο αυτού που είναι στο εισαγωγικό κλιμάκιο και σήμερα παίρνουν 850 ευρώ. Για όλου του δημοσίου υπαλλήλου θα υπάρχει μία αύξηση στα 20 ευρώ από το 2020. 2025, μπορεί η αύξηση αυτή, η αύξηση του κατώτατου μισθού να πάει προ τον Ιούνιο του 2025, mm -hmm. θα το δούμε αν όχι την αύξηση, αν όχι τον α, Μάιο. Mm -hmm. Πάντω πρέπει να σου πω ότι κλείδωσε και η νέα εισφορά αλληλεγγύη για του συνταξιούχου. Η αύξηση των συντάξεων το 2025 θα είναι στο 2,4% και α, με 2,4% θα αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια τη εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι Έβα θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4% του. 2025 και δεν θα υπάρχουν κάποιες χιλιάδες οι οποίοι είναι κοντά στα εισοδηματικά όρια και θα χάσουν την αύξηση, θα έχουν μείωση ή θα έχουν μικρότερη αύξηση από, το, από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Γιάννη Φώσκολ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.